Καλό απόγευμα και Χριστός Ανέστη από το Σπύρι στη φύση. Η Ανάσταση συμβαίνει πρώτα στη φύση και μετά μέσα μας. Σήμερα θα το δούμε να συμβαίνει στην πράξη μέσα από το ευρωπαϊκό έργο AcroLife. Το AcroLife είναι ένα τριετές έργο που θέτει σε δοκιμή, εφαρμογή και αξιολόγηση δράσεις και μεθοδολογίες για τη διατήρηση των αγροτικών περιοχών υψηλής φυσικής αξίας στην Κύπρο. Σε αυτές λοιπόν τις περιοχές έχουν εφαρμοστεί παραδοσιακές καλλιεργητικές πρακτικές, οι οποίες ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος. Παράλληλα διατηρούνται φυσικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι σημαντικά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δύο ιστορικές αγροτικές περιοχές υψηλής φυσικής αξίας που θα ασχοληθούμε σήμερα είναι οι αγροδασολιβαδικές καλλιέργειες χαρουπόδεντρων στο χωριό Ανόγυρα και ένας παραδοσιακός αμπελώνας στο χωριό Καπηγιό. Εταίροι του έργου είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Τέρα Σύπρια και το Τμήμα Περιβάλλοντος. Θα δούμε πώς επιτυχάνεται η μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση στο περιβάλλον, επειδή, όπως και να το κάνουμε, η φύση ξέρει πάντα καλύτερα. Αυτές οι παραδοσιακές καλλιέργειες είναι αυτές που κατ' εξοχήν θεωρούμε ή στο παρελθόν ήταν χαμηλών εισρωών. Εισρωές είναι ουσιαστικά οτιδήποτε ο γεωργός βάζει στο σύστημα του, λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα και ούτω καθεξής. Και ο στόχος μας εμάς είναι ακριβώς να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο το τι μας προσφέρει το αγροτικό οικοσύστημα, χωρίς να χρειαστεί να προσθέτουμε μεγάλες προσθέσεις λιπασμάτων ή γεωργικών φαρμάκων λόγω των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Και αν μπορώ να σας το πω έτσι συνοπτικά, και είναι πολύ απλό να το συνδέσουμε με τα 3R που είναι και ο στόχος της εκπομπής σας. Το reduce, η μείωση, επιτυγχάνεται, για παράδειγμα, εφαρμόζοντας κάποιες καινοτόμες μεθόδους, οι οποίες μειώνουν τους ψεκασμούς ή μειώνουν την ανάγκη να μπουν λιπάσματα στην καλλιέργεια, όπως θα σας πούν οι συνεργάτες στη συνέχεια. Το reuse, η επαναχρησιμοποίηση, επιτυγχάνεται, για παράδειγμα, με τη χρήση των πέτρων που βρίσκονται στο χωράφι, όταν τις απομακρύνει ο γεωργός. Αυτές, αντί για παράδειγμα να καταλήγουν ως απόβλητα κάπου αλλού, μπορούν να αξιοποιηθούν προκειμένου να φτιάξουμε καταφύγια για αρπετά ή για κάποια άλλη είδη οργανισμών που εξυπηρετούν και τον γεωργό, γιατί μειώνουν τους πληθυσμούς των επιπλαβών οργανισμών. Και το recycle, η ανακύκλωση, είναι το χαρακτηριστικό ακριβώς των φυσικών αλλά και των αγροτικών οικοσυστημάτων. Τι εννοώ με αυτό? Τα θρεπτικά στοιχεία που υπάρχουν στο έδαφος τα λαμβάνει το δέντρο, φτιάχνει τον καρπό του, και εμείς αυτό που θέλουμε είναι οτιδήποτε αφαιρούμε από το δέντρο, είτε με κλάδεμα είτε με τη συλλογή του καρπού, να τα επιστρέψουμε πίσω στο χωράφι. Μπορεί, για παράδειγμα, όταν γίνει κλάδεμα, αυτά που παραμένουν τα κλαδιά να τα κομμωστοποιήσουμε έτσι ώστε τα θρεπτικά στοιχεία να επιστρέψουν πίσω. Ή τα χόρτα που υπάρχουν στην καλλιέργεια, εάν βοσκηθούν από τα ζώα, μπορούμε μετά την κοπριά των ζώων να την επιστρέψουμε στο σύστημα. Και αυτή είναι η απόλυτη ανακύκλωση. Γιατί χάνουμε πολύ μικρές ποσότητες από το έδαφος, οπότε μειώνονται και σημαντικότατα οι ποσότητες λιβασμάτων που θα πρέπει να μπουν για να τα αντικαταστήσουν. Εκτός από τους εταίρους του AcroLife, πρωταγωνιστές σε αυτή την ιστορία είναι και οι γεωργοί που συμμετέχουν στο έργο. Είναι με μεγάλη μας χαρά που συμβαίνει αυτό το πρόγραμμα στην περιοχή μας, ιδιαίτερα στην Ανόγυρα, αφού, όπως γνωρίζετε, η χαρουπιά είναι ένα παραδοσιακό δέντρο της Κύπρου, αλλά κατ' εξοχήν της περιοχής μας, της Ανόγυρας, όπου παραδοσιακά παράγεται και καλλιεργείται η χαρουπιά. Η σημασία του προγράμματος είναι μεγάλη για μας, αφού, όπως γνωρίζετε, συναντά μεγάλα προβλήματα των τελευταίων καιρών η χαρουπιά, από εχθρούς όπως η ποντίκα, όπως η ξηρασία ή τουλάχιστον η αποκέντρωση του πληθυσμού, όπου δεν υπάρχει μεγάλος πληθυσμός που ασχολείται σήμερα με την καλλιέργεια. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό γεωργικό προϊόν για τον τόπο μας, από τα σημαντικότερα θα έλεγα. Οπότε η προστασία αυτού του δέντρου είναι πολύ σημαντική για μας. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουμε μάθει πρακτικές και μεθόδους έτσι ώστε να είναι πολύ φιλικές προς την καλλιέργεια και να αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερον τρόπο
τους εχθρούς της Χαρουκιάς. Όπως για παράδειγμα όλες αυτές οι πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί, ιδιαίτερα με τις φωλιές, ιδιαίτερα με τους μανδύες που έχουν τοποθετηθεί στους κορμούς της Χαρουκιάς, ιδιαίτερα με την, αν θέλετε, με τρόπους, με καταφύγια ή τουλάχιστον κάποιες φωλιές που έχουν δημιουργηθεί για αρπετά, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του εχθρού της ποντίκας. Περιοχές υψηλής φυσικής αξίας, όπως ονομάζονται και στο αγγλικό τους χαρακτηρισμός είναι High Nature Value Farmland, είναι περιοχές όπως αυτή που βρισκόμαστε σήμερα, οι οποίες χαρακτηρίζονται με τρεις βασικούς τύπους. Ο ένας από τους τύπους είναι να υπάρχει γύρω από τεμάχια ποσοστών φυσικής ή μη φυσικής βλάστησης. Ο δεύτερος τύπος είναι η μοσαϊκότητα των τεμαχίων και τι εννοούμε με αυτά είναι τα όρια των τεμαχίων, δηλαδή οι όχθες, οι δόμες, φυτοφράχτες και αποτελούν μια μοσαϊκότητα όσον αφορά και στην Κύπρο έχουμε πολύ καλά χαρακτηριστικά γιατί τα τεμάχια μας είναι πολύ μικρά, άρα σίγουρα χαρακτηρίζονται με μοσαϊκότητα. Και ο τρίτος τύπος είναι το ποσοστό των ειδών που απαντούν σε αυτά τα τεμάχια, δηλαδή το ποσοστό βιοποικιλότητας που φιλοξενούν αυτές οι γεωργικές γαίες. Η εμπειρία από το πρόγραμμα αυτό σίγουρα είναι το ενδιαφέρον που υπάρχει από την Ευρώπη και από τα παιδιά για να το, η διατήρηση. Η εμπειρία είναι αυτή που μας λέει να προσπαθήσουμε όσο πιο πολλά μπορούμε να διατηρήσουμε αυτά που έχουμε και να τα κάνουμε και εξίσου καλύτερα. Επειδή το πρόγραμμα μας, όχι θα το πούμε ότι μας αναγκάζει, αλλά μας προωθεί και με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε και εμείς πιο πολύ ενδιαφέρον, άμα κοιτάξετε και εδώ τα δέντρα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση ήδη που ήταν πιο παλιά, γιατί πράγματι το κλάδεμα και η συντήρηση των δέντρων τους δίνει πολλά χρόνια. Ένα κλάδεμα που μπορεί να κάνεις μια φορά για 5 λεπτά μπορεί να είναι 5 χρόνια ζωή για το δέντρο, όχι λιγότερο. Επομένως είναι εύκολα πράγματα, οποιοδήποτε μπορεί να τα κάνει όταν έχει θέληση. Ναι, με το πρόγραμμα αυτό έχουμε δημιουργήσει δόμες, δηλαδή μικρούς τείχους, κομμάτια. Τα κλαδέματα τα βάζουμε στις γωνιές των χωραφιών και εξίσου βάζουμε και πέτρες κοντά για να μπορούν τα αρπακτικά και το κάθε είδος που είναι φυσιολογικά ενταγμένο στη φύση να δουλεύει. Και όλα μαζί νομίζω θα φέρουν αποτέλεσμα σιγά σιγά. Τα τροχτικά είναι ο κύριος εχθρός των χαρουπόδεντρων. Το πρόγραμμα AgroLife εισηγείται στους γεωργούς εναλλακτικές φυσικές μεθόδους για αντιμετώπιση του προβλήματος. Όπως θα δείτε πάνω, έχουμε τοποθετήσει φωλιές για τα ανθρωποπούλια. Τα ανθρωποπούλια από τη φύση τους είναι ένας βιολογικός εξολοθρευτής των αρουραίων. Δηλαδή, μια οικογένεια ανθρωποπούλια μπορεί να φάει κάποιες χιλιάδες αρουραίους το χρόνο. Οπότε, αν κάποιος γεωργός καταφέρει να έχει μέσα στο χωράφι του μια οικογένεια με ανθρωπούλια, τότε σημαίνει ότι αυτόματα θα πρέπει θα μειώσει και την ποσότητα των εντομοκτών των δηλητηρίων που βάλει, γιατί θα τα χρειάζεται, γιατί στην ουσία να τα τρώσει τα ανθρωπούλια. Στα πλαίσια του προγράμματος παρακολουθούμε την πτυνοπανίδα στα τεμάχια που κάνουμε δράσεις και που δεν κάνουμε. Πρώτον, ναι, για να δούμε αν καταφέραμε να φέρουμε ανθρωπούλια μέσα, και δεύτερον, για να δούμε και τι είδη πουλιών προσελκύουνται μέσα, γιατί τα πουλιά από μόνα τους είναι ένας δείχτης βιοποικιλότητας και καλής κατάστασης του περιβάλλοντος σε έναν τεμάχι. Η λαμαρίνα αυτή αποσκοπεί στο αποκλεισμό των ποντίκων από για να καταστρέφουν τα δέντρα. Είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των δέντρων, η ποντίκα. Με αυτόν τον τρόπο να μαρτίδα, δεν μπορεί να χλιάσει και δεν μπορεί να φύγει πάνω στο δέντρο, να κάνει να αξίσει τους κορμούς, να αξίσει τα τόα για να καταστρέψει το δέντρο.
Γι' αυτό γίνεται για να αποφύγετε τη χρήση δηλητηρίου, σωστά. Οπωσδήποτε για να μην χρησιμοποιούμε ψαγές, δηλητήρια και που στοιχίζουν. Και αυτό να επαλεστώ ένα μια φορά, αν τελειώνει, έχει άλλη φορά να... Δεν χρειάζεται άλλον τίποτε. Εκτός από το κόστος, θέλω να μου πείτε, μέσα από τη χρήση του δηλητηρίου τα παλαιότερα χρόνια, είχαμε και θανάτους πουγιών που προφανώς τρώγαν. Και ακόμα και τώρα, όπως λέω στην τώρα, αν φάει το ποντίκα, το ψαγή και κυκλοφορά, μπορεί να την πιάσει τη... Το πουλί και πάλι μπορεί να ψοφίσει. Ένα ερπετό, ε. Ένα ερπετό, ναι, μπορεί να ψοφίσει, αλλά μειώνει σε αρκετό βαθμό τώρα, τώρα το, η λαμαρίνα του, τις απώλειες των δέντρων, ναι. Εμείς τώρα που ήρθαν το ΤΕΠΑΧ και συμβούλευσε μας, με καλή εμπειρία και γλιτώνουμε και λεφτά που χρησιμοποιούσαμε κόπους πολλούς για να βάλουμε δηλητήρια, να βάλουμε... Τώρα βάλαμε τα τούτα, χρησιμοποιήσαμε τον ύψο δαμέ για ορισμένες τρύπες που υπάρχουν. Μπορεί να περάσει η ποντίκα κάτω και να καταστρέψει πάλι το δέντρο. Πάντως από εσάς που γνωρίζοντας σας τώρα και τους τρεις τους Γιώργους, νιώθω μια χαρά ναι. Για το γεγονός ότι υπάρχει ενασχόληση του κόσμου, του προγράμματος με τη γη σας, με το χωριό σας. Ναι, ακόμα υπάρχει, ως που είμαστε και εμείς, δεν υπάρχει. Ύστερα, δεν ξέρουμε να μπορεί να γίνουν, μπορεί να μπει νεολαία, να τα ασχοληθούν, δεν ξέρουμε ακόμα. Εμείς ασχολούμαστε, είναι η δουλειά μας, έχει χρόνια, εντάξει. Πολλοί απεχθάνονται τα φίδια και τα ερπετά γενικότερα. Η φύση όμως τα χρειάζεται και πιο συγκεκριμένα χαρουπιές. Μέσα από το πρόγραμμα οι γεωργοί έμαθαν πως μπορούν να τα κάνουν συνεργάτες τους. Τα ερπετά είναι μια σημαντική κατηγορία στο ζωικό βασίλειο. Βρίσκονται στον κόσμο πάνω από 15 εκατομμύρια χρόνια τώρα και μπορούμε να τα βρούμε σε ολόκληρο τον κόσμο πλην της Ανταρκτικής. Εξού και στην Κύπρο, παρόλο του ότι είναι νησί και θεωρητικά κάποιος θα πίστευε ότι δεν έχουμε πολλά ερπετά, παρόλα αυτά έχουμε 8 διαφορετικά είδη φιδιών και 11 διαφορετικά είδη σαυρών. Σημαντικά είδη για την τροφική αλυσίδα. Το τι προσφέρουν στις περιοχές υψηλής φυσικής προστασίας, όπως είναι οι περιοχές εδώ. Τα ερπετά είναι φυσικός βιολογικός θηρευτής, δηλαδή τρώνε τα τροχτικά, τα ποντίκια, τα οποία πολλαπλασιάζονται πολύ γρήγορα σε μεγάλους αριθμούς. Επομένως, με τη διαφύλαξη των ερπετών, των φυδιών πιο συγκεκριμένα, καταπολεμούνται τα τροχτικά και δεν χρειάζονται οι αγρότες να χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα για να καταπολεμούν τα τροχτικά. Και με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται και η υπόλοιπη πανίδα της περιοχής, όπως κάποια πουλιά ή αλεπούδες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρχει στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντικά τα είδη αυτά για τη γεωργία, αφού διατηρώντας τα είδη αυτά, ιδιαίτερα τον περβολάριν, ο οποίος από ανέκαθεν ήταν το αγαπητό φίδι των γεωργών, διότι τα προστάτευαν από τα τροχτικά και ήταν χαρούμενοι όταν είχαν στο περβόλι τους φίδια. Με αυτόν τον τρόπο πέρασε το μήνυμα ότι δεν πρέπει να τα σκοτώνουμε, διότι προστατεύουν τη βιοποικιλότητα και ταυτόχρονα και τα περβόγια των ιδίων και τους ιδίους. Έτσι κι αλλιώς, το μόνο επικίνδυνο φίδι που έχουμε στην Κύπρο είναι η φίνα, η οποία με λίγη προσοχή, όταν κάποιος γνωρίζει πώς θα προστατευτεί, δεν υπάρχει πιθανότητα να κινδυνεύσει από τη φίνα. Μια από τις δράσεις του έργου που ξεχωρίζει για την επαναφορά μιας παλιάς τεχνικής είναι η κατασκευή δόμων ξηρολιθιάς. Η σπουδαιότητα της συνεργασίας των εταίρων, ωστόσο, αναδεικνύεται μέσα από την επαναφορά εγκαταλελειμμένων καλλιεργειών. Οι δόμες ξηρολιθιάς είναι χαρακτηριστικό δομικό στοιχείο του αγροτικού τοπίου. Είναι ουσιαστικά, όπως βλέπετε, ξηρολιθικοί τείχοι αντιστήριξης, οι οποίοι κατασκευάζονται μόνο με πέτρα και κανένα άλλο πρόσθετο υλικά. Δηλαδή, μιλούμε για φιλοπεριβαλλοντικές κατασκευές, οι οποίες χρησιμοποιούνταν εδώ και χιλιάδες χρόνια στις αγροτικές περιοχές, επειδή επιτρέπουν την καλλιέργεια σε επικλινή εδάφη και πλαγιές. Σε ουσία, επαναφέρουμε τη γνώση παρελθόντος στο σήμερα. Ναι, ναι, μάλιστα. Ουσιαστικά είναι. Κατασκευές που έχουν ελάχιστη περιβαλλοντική, καθόλου περιβαλλοντική επιβάρυνση, έχουν πολλαπλούς σημαντικούς ρόλους στο οικοσύστημα. Καταρχάς προστατεύουν το έδαφος από τη διάβρωση. Είναι επίσης πολύ σημαντικές για διατήρηση της βιοποικιλότητας.
πολλά ερπετά, μικρά θηλαστικά και έντομα βρίσκουν καταφύγιο και ζουν στις δόμες, ενώ πολλά είδη πουλιών φωλιάζουν μέσα στις δόμες. Το σημαντικό μέσα από το project είναι ότι προσπαθεί να αποκαταστήσετε την εγκατελειμμένη γεωργία. Ναι. Εγκατελειμμένες καλλιέργειες, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τόσο για τους ίδιους τους ανθρώπους, όσο και για το περιβάλλον. Ναι. Προσπαθούμε να το κάνουμε με τρόπο που γινόταν και στο παρελθόν, δηλαδή να χρησιμοποιούμε πέτρα της περιοχής, κατασκευάζουμε 10 δόμες μέσω του έργου και προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε πέτρα της περιοχής ώστε να επαναχρησιμοποιείται η ύλη στη φύση. Και αυτό είναι βασικό να γίνεται. Είναι η πρακτική που γινόταν εδώ και χιλιάδες χρόνια. Δηλαδή, οι Γεωργοί ξεπέτριζαν τα χωράφια, έπαιρναν τις πέτρες και κατασκεύαζαν δόμες. Και είναι σημαντικό να συνεχίσει να γίνεται με αυτόν τον τρόπο, διότι πετυχαίνουμε προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας, χρησιμοποιώντας απλά και μόνο στοιχεία της φύσης και τίποτα άλλο. Και είναι σημαντικό γιατί βλέπουμε ότι είναι πρόθυμοι να επανέλθουν στον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή να χρησιμοποιούν την πέτρα που βρίσκουν μέσα στα χωράφια τους, να μην φέρνουν ξένη πέτρα για να κατασκευάζουν τις δόμες και να πετυχαίνουν αυτούς τους σημαντικούς ρόλους, δηλαδή ξέρουν τη σημασία που έχουν οι δόμες για το αγροοικοσύστημα γενικά. Μια άλλη σημαντική δράση είναι η επαναφορά εγκατελειμμένων καλλιεργειών Αμπελώνα και Χαρουπιάς. Οι εγκατελειμμένες καλλιέργειες βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο από αγροοικοσύστημα σε φυσικό οικοσύστημα. Και ουσιαστικά χάνεται αυτός ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η γεωργία για το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα συγκεκριμένα. Οι καλλιέργειες αυτού του τύπου, παραδοσιακές καλλιέργειες με χαμηλές εισρωές στο περιβάλλον, όπως είναι η καλλιέργεια της Χαρουπιάς, υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα και ειδικά τα πουλιά, αφού τα πουλιά βρίσκουν τροφή σε αυτά τα οικοσυστήματα, ενώ παράλληλα παράγουν προϊόντα με ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Οπότε ελπίζουμε ότι μέσω του έργου θα αναδειχθεί αυτός ο σημαντικός τους ρόλος για τη γεωργία και το περιβάλλον και θα προωθηθεί η επαναφορά των καλλιεργειών αυτών. Από τα χαρουπόδεντρα της Γραφικής Ανόγειρας στους αμπελώνες του Καπηγιού και της Λάνιας. Έχουμε δει τις χαρουπιές στην περιοχή της Ανόγειρας, τώρα βρισκόμαστε στην περιοχή της Λάνιας, όπου έχουμε αντίστοιχες δράσεις σε αμπελώνες. Όσον αφορά τα ερπετά, αυτό που είχαμε δει στην Ανόγειρα ήταν η σωρή που φτιάχναμε από πέτρες. Το ίδιο πράγμα γίνεται και εδώ πέρα, με την διαφορά ότι χρησιμοποιούνται καταρχάς οι πέτρες που υπάρχουν στην περιοχή της Λάνιας και έχουμε και την περίπτωση με τα κλαδιά. Τα κλαδέματα από τα αμπέλια αλλά και από τα δέντρα της περιοχής, μετά από συζήτηση με τους κατοίκους, αντί να τα οργώνουν, να τα καίνε όπως δυστυχώς γίνεται, τα βάζουν σε περιοχές που δεν τους ενοχλούν περιμετρικά γύρω-γύρω από το τεμάχιο, όπου και θα αποτελέσουν καταφύγια για τα διάφορα ζώα της περιοχής, τα είδη πανίδα στο οποίο φιλοξενούνται στην περιοχή. Είτε αυτά είναι ερπετά, είτε είναι πουλιά, τα οποία θα φτιάξουν τις φωλιές τους σε αυτά τα καταφύγια. Η πλήρης επαναχρησιμοποίηση στη φύση. Αυτός είναι ο ορισμός, ο τέλειος, θα έλεγα. Η πλήρης επαναχρησιμοποίηση στη φύση, ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο τον παλιό καιρό συνέβαινε. Αλλά δυστυχώς, όσο περάσαν τα χρόνια, με την εντατικοποίηση της γεωργίας, οι γεωργοί πλέον δεν επιθυμούν να ασχοληθούν με αυτή τη μορφή στην επαναχρησιμοποίηση και τώρα μέσω του προγράμματος AgroLife προσπαθούμε σε συνεργασία με τους γεωργούς στην περιοχή να ξαναπαναφέρουμε αυτά τα οποία παλιά στο παρελθόν ήταν η συνήθις πρακτική. Επειδή η φύση ξέρει καλύτερα τελικά. Η φύση πάντα ξέρει καλύτερα, ναι. Να αναφέρουμε ότι στα πλαίσια του προγράμματος δεν θέλουμε απλώς να κάνουμε αυτές τις δράσεις και να τις αφήσουμε. Έχουμε ένα συγκεκριμένο σκέλος του προγράμματος που είναι η αξιολόγηση του κατά πόσο είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οπότε σε ταχτά χρονικά διαστήματα και οι συνεργάτες μου και εγώ προσωπικά επισκεφτόμαστε τις περιοχές και προσπαθούμε να κάνουμε καταμέτρηση, να δούμε ακριβώς πόσα ερπετά θα μείνουν στα καταλήμματα, θα χρησιμοποιήσουν τα καταφύγια που φτιάξαμε, οι πεταλούδες που εντοπίζονται στην περιοχή εδώ πέρα στο Καμπυλιό και στη Λάνια, όσο και τα πουλιά, ναι. Μόνο με ένα περίπατο στη φύση ανακαλύπτεις τη μαγεία της μεταμόρφωσης, τόσο της ίδιας, όσο και των έμβιων οργανισμών της.
η δημιουργία καταφύγιων από κλαδιά και πέτρες προφανώς πέτυχε. Αυτό άλλωστε μαρτυρεί και το πουκάμισο φιδιού που είχαμε την τύχη να βρούμε. Όπως μας εξήγησαν οι ειδικοί, το έκδημα άνοικε σε ένα μαυρόφιδο ή αλλιώς περβολάρι. Ίσως το δυσκολότερο κομμάτι του έργου ήταν να πισθούν οι γεωργοί και στην περίπτωση της Λάνιας οι αμπελουργοί να εγκαταλείψουν τους ψεκασμούς. Τα αποτελέσματα όμως φαίνεται ότι τους έπεισαν. Στο πλαίσιο του AgroLife εφαρμόζονται κάποιες φιλοπεριβαλλοντικές γεωργικές μέθοδοι. Σκοπός τους είναι ο έλεγχος ή αντιμετώπιση των κυριότερων εχθρών στην καλλιέργεια της χαροπιάς και στα αμπέλια. Ένας από τους κυριότερους εχθρούς του αμπελιού είναι η ευδεμίδα. Η ευδεμίδα είναι μια μικρή πεταλούδα, ένα έντομο δηλαδή, το οποίο προκαλεί ζημιές, προσβολές στο αμπέλι, ουσιαστικά το σκουλικάκι προκαλεί τις ζημιές, σε καρπούς και σε άνθη. Ο κυριότερος τρόπος αντιμετώπισης σήμερα είναι με τη χρήση εντομοκτώνων σκευασμάτων. Οπότε στο πλαίσιο του AgroLife εφαρμόζουμε μια άλλη εναλλακτική μέθοδο, ονομάζεται μέθοδος παρεμπόδισης σύζευξης, κατά την οποία χρησιμοποιείται φερομόνη. Φερομόνη ουσιαστικά είναι μια ουσία η οποία κρίνεται από το θηλυκό άτομο με σκοπό να το εντοπίσει το αρσενικό και να γίνει το ζευγάρωμα. Με τη μέθοδο αυτή εφαρμόζουμε φερομόνη σε μεγάλες ποσότητες μέσα στα αμπέλια, με αποτέλεσμα το αρσενικό να μην μπορεί να εντοπίσει το θηλυκό άτομο, άρα δεν γίνεται το ζευγάρωμα, άρα δεν έχουμε νέα γόνιμα αυγά. Άρα με αυτόν τον τρόπο μακροπρόθεσμα θα μειωθεί ο πληθυσμός του εντόμου, θα μειωθούν και οι προσβολές και άρα και η χρήση των εντομοκτώνων σκευασμάτων. Κάποιοι παραγωγοί είναι πιο δεκτικοί, κάποιοι είναι λίγο πιο δύσκολο να πιστούν. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και ουσιαστικά και ένας από τους στόχους του AgroLife είναι οι παραγωγοί να υιοθετήσουν αυτές τις μεθόδους. Ήδη κάποιοι, τουλάχιστον στην περιοχή εδώ, στη Λάνια που είναι τα αμπέλια, με τη μέθοδο που εφαρμόζουμε για τον έλεγχο της ευδεμίδας, ήδη κάποιοι είναι πάρα πολύ θετικοί και ήδη εκδήλωσαν ενδιαφέρον να εφαρμόσουν αυτή τη μέθοδο σε αγροτεμάχια που δεν είναι μέσα στο AgroLife. Ειδικά τους δηλαδή αγροτεμάχια. Αυτό συμβαίνει γιατί βλέπουν ακριβώς τα θετικά αποτελέσματα και για την ποιότητα της παραγωγής τους. Άρα σου λέει γιατί να μην το εφαρμόσω και σε άλλα που δεν υφίστανται κάτω από την ομπρέλα του AgroLife. Ακριβώς. Όταν μιλήσαμε πρώτη φορά πριν 1,5 χρόνο, ήμουν επιφυλακτικός. Τώρα όμως νιώθω πάρα πολύ καλά, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και ξέρω ότι είναι δίπλα μου. Είδαμε ότι οι πρακτικές αυτές είναι καλές και θα τις συνεχίσουμε, διότι οι περισσότερες δεν έχουν και αυξημένα έξοδα και μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Και το σημαντικό είναι ότι θα αποφεύγονται αρκετοί ψεκασμοί, οι οποίοι αυτοί οι ψεκασμοί καταστρέφουν εκτός από τα βλαβερά έντομα και τα ωφέλιμα έντομα και χαλούμε το όλο κύκλο της φύσης. Έχω μάθει αρκετά πράγματα, παρόλο που ήξερα πολλά από τον πατέρα μου περισσότερο, που ήταν πολύ εμπειρός για πολλά χρόνια αμπελουργός. Είχαμε μια πολύ άψογη συνεργασία και έχουμε που συνεχίζεται και είναι αφίδρομα τα ωφέλη. Οι αγροτικές περιοχές υψηλής φυσικής αξίας συνδέονται άμεσα με την ιστορία των ίδιων των περιοχών, αλλά και με τη διαχρονική παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων. Σε μια προσπάθεια αναβίωσης αυτής της ιστορίας έχουν δημιουργηθεί διαδρομές βιοποικιλότητας τόσο στην περιοχή της Χαρουπιάς στην Ανόγυρα, όσο και στην περιοχή Κουμανδαρίας Λάνια Καπηγιό. Στόχος η ανάπτυξη του οικοτουρισμού και η γνωριμία με τα τοπικά προϊόντα. Στην προσπάθεια να αξιοποιήσουμε τον τουρισμό, κατεβήκαμε όλοι προς τις παραλίες και οδηγηθήκαμε προς τον φθηνό τουρισμό, ενώ άλλες χώρες με παρόμοιες συνθήκες, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, αξιοποιούν αυτό ακριβώς τον αγροτουρισμό ή τον τουρισμό που συνδέεται με τις τοπικές δραστηριότητες και την τοπική κουζίνα. Ουσιαστικά ένας άλλος στόχος είναι μέσα των μέτρων που λαμβάνουμε εμείς να καθορίσουμε κάποια μέτρα που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, έτσι ώστε
μέσω χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα λεγόμενα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, να κατευθύνονται οι πληρωμές προς τους γεωργούς σε εκείνα τα μέτρα που θα είναι πιο αποτελεσματικά για την διατήρηση αυτών των περιοχών. Το πιο ηχηρό μήνυμα είναι ότι η φύση όχι μόνο ξέρει καλύτερα, αλλά μπορεί να μας διδάξει για το πώς να εφαρμόσουμε όσο μαθαίνει κανείς παρατηρώντας την και ζώντας κοντά σε αυτήν στη σύγχρονη καθημερινότητά μας. Η φύση προσφέρει υπηρεσίες προς τον άνθρωπο και στον πλανήτη μας, υποστηρίζει δηλαδή τη ζωή. Άρα σίγουρα το γρηγορότερο που θα αντιληφθούμε τις υπηρεσίες που μας δίνει τα οικοσυστήματα, γιατί και τα γεωργικά ακροτεμάχια είναι τύποι συστημάτων, βιοτόπων, είναι η αξία της ζωής. Η φύση τα δίνει όλα, ξέρει το μέγεθος που πρέπει να χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος. Και η απόδοση της πίσω στον άνθρωπο αυτόν κάνει. Δηλαδή το να γεμίσεις ένα αγρόκτημα με φυτοφάρμακα, με ζυζανιοκτώνα, να μην βλαστά τίποτα, το να μην βλαστά τίποτα δεν έχει αξία. Γιατί στο να βλαστήσει έναν αγριόχορτο, στην ουσία μπορεί να συντηρήσει τέτοιους πληθυσμούς εντόμων που να είναι ωφέλιμα. Πικονιαστές, οι μέλισσες, όλα έχουν τον κύκλο τους και την αλληλοσύνδεσή τους. Το ηθικό δίδαγμα από τη σημερινή ιστορία είναι ότι όσο πιο κοντά ερχόμαστε στη φύση, τόσο πιο πολύ αποκτούμε επίγνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Ο φυσικός μας πλούτος είναι πολύτιμος και πρέπει να τον διαφυλάξουμε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά και να θυμάστε, η φύση είναι το σπίτι μας. Γεια χαρά!